Αλεξανδρίδου, για την προσφώνηση και να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου κάνετε και βρίσκεστε απόψε εδώ. Ζητώντας αρκετά τη στήριξη, ώστε να μπορέσω να συμμετέχω και εγώ ενεργά στα κοινά προβλήματα του τόπου μας. Η πρόσκληση του Δημάρχου μας Γιάννη Κασαδού αποτέλεσε για μένα μία πρόκληση, καθώς θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος πολιτικό στο 80. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου αυτή έπαιξε το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο υποψήφιοι του συνδυασμού μας είναι νέοι άνθρωποι. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, ούτε το επάγγελμά μου, ούτε η ιδιότητά μου ως αθλητής και ως προπονητής έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Σκοπός μου είναι να κάνω γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές στο βήμα μας. Γιατί για μένα ο αθλητισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Σε ένα δήμο σαν το δικό μας, όπου υπήρξε Ολυμπιακός Δήμος το 2004 και έχει τις υποδομές και τις προδιαγραφές να αναγεννηθεί ο αθλητισμός, είναι απαράδεκτο αθλητές αλλά και ολόκληρα σωματεία να μην έχουν χώρους άθλησης. Ενδεικτικά θα μιλήσω για το δικό μου άθλημα, το άθλημα της ελευθέρας πάλης, το οποίο πολύ καλά γνωρίζω. Το σωματείο στο οποίο ανήκω ενεργά αναγκάζεται να μεταναστεύει σε χώρους άθλησης τον άνω λεσίων. Και όλα αυτά είναι αδιανόητα όταν τώρα από τον τόπο μας προέρχονται τόσοι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, η νέα γενιά να μην έχει την ευκαιρία να αθληθεί. Σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ για το Δήμο μας είναι το περιβάλλον. Είμαστε σε μια από τις πιο προνομιακές θέσεις της Αττικής, σπρώχνοντας της Πάρνηθας. Η Αχαρνές είναι ένας καταπράσινος δήμος που θα μπορούσε να αποτελεί ένα στολίδι για την Αττική. Όπου πολίτες από άλλους δήμους θα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε μια οάση και να ξεφύγουν από το κασαέρο του κέντρου. Αντί να το εκμεταλλευτούμε αυτό, ακόμα και οι δικοί μας οι πολίτες καταφέρνουν σε άλλους δήμους, ακόμα για να παίξουν τα παιδιά τους σε παιδικές χαρές. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει και δυνατή ποδιακή εκπροσώπηση μέσα στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, δεν θα ήθελα να σας πειράσω άλλο. Τώρα το λόγο έχει ο Δήμαρχός μας Γιάννης Κασαδός. Ευχαριστώ.